Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κριτήριό μας για τις συγκεκριμένες προτάσεις που καταθέτουμε στη Βουλή είναι να βγει ο λαός μας γερός και δυνατός από αυτή την περιπέτεια. Να μην πληρώσει σήμερα τα σπασμένα της επιδημίας και αύριο τα σπασμένα της κρίσης. Ενώ όλοι εσείς που σήμερα μιλάτε γενικά για την ανάγκη να ληφθούν περισσότερα μέτρα, να καλυφθούν ελλείψεις, δεν λέτε για το ποιος τελικά πληρώνει και ποιος τελικά ωφελείται από τέτοια μέτρα. Η εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα ή το μεγάλο κεφάλαιο, τα μονοπόλια. Άρα, για κάθε τι που ακούνε οι εργαζόμενοι, οι επαγγελματίες, οι επιστήμονες, οι φτωχοί αγρότες από την κυβέρνηση, αλλά και από άλλα κόμματα, θα πρέπει πρώτα να αναρωτιόνται ποιος θα πληρώσει, ποιος θα ωφεληθεί. Πλέον έχουν και το κριτήριο και την πείρα μετά από 10 χρόνια κρίσης για να δώσουν απάντηση. Στο ερώτημα τι θα γίνει, οι προτάσεις όλων σας αφορούν μόνο τους επόμενους 3, 4, 5 μήνες. Όμως η κρίση που είναι πρώτων πυλών δεν έχει δυστυχώς ημερομηνία λήξης 4-5 μηνών. Όπως εκτιμούν τα ίδια τα διεθνή επιτηλεία του συστήματος, ο ΟΣΑ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, άλλοι, το βάθος και η διάρκεια της κρίσης στην Ελλάδα θα είναι πολύ μεγαλύτερη από τον κοινοτικό μέσο όρο, λόγω και της διάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας, αναφέρομαι τουρισμό, μεταφορές κλπ. Τώρα, ο λαός μας που πλήρωσε την κρίση της προηγούμενης δεκαετίας πρέπει να δει, μπορεί να δει πιο καθαρά τα αδιέξοδα αυτού του συστήματος που δυστυχώς όλοι σας υπηρετείτε. Η φθορά και η απαξίωση του ελληνικού λαού προς τα διάφορα ιμπεριαλιστικά κέντρα, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να μετατραπεί σε συνειδητή πάλι και θέληση για οριστική αποδέσμευση από αυτούς τους οργανισμούς και συνολική απελευθέρωση από αυτό το σάπιο σύστημα. Αυτή είναι και η μοναδική επιλογή για να έχει ο ελληνικός λαός την υγειά του, να έχει τα δικαιώματά του, να έχει τη ζωή του και την ευημερία. Σας ευχαριστώ και για την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε. Αλλά άλλοι εδώ μέσα μιλάνε 10 λεπτά το πρωί. 5 λεπτά κύριε το Πρόεδρε, και μέχρι να ετοιμαστεί το βήμα...